Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πατέρα της Αγγελικής που τραυματίστηκε στην Κωνσταντινούπολη, τον κύριο Φώτη Δεπόλα είναι κοντά μας. Βλέπω και τις δηλώσεις της μητέρας, της κυρίας Αγγελικής. Καλησπέρα κύριε Φώτη πρώτα απ' όλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κυρία Σαρακελή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Να πω από καρδιάς περαστικά και γρήγορα, να έρθει γρήγορα το παιδί στην Ελλάδα, να είναι εδώ. Διαβάζω και τις δηλώσεις της μητέρας, το πόσο τυχερή ήταν μέσα στην ατυχία της. Ακριβώς, γιατί τώρα δεν θα ζούσε. Για καλή τύχη του παιδιού μου, όλο το οστικό κύμα της έκρηξης χτύπησε μια οικογένεια που ήταν μπροστά από την κόρη μου. Που χάθηκαν και το παιδάκι του σκοτώθηκε. Και λυπόμαστε για αυτό το πράγμα και για τους νεκρούς και τα συλληπιτήρια μας. Συγκλονιστικό αυτό. Όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και σώθηκε το παιδί μου τραυματίστηκε μόνο στο πόδι κάτω. Αυτή τη στιγμή έχει ένα τραύμα από την βόμβα μέσα στο πόδι και έρχεται με ασθενοφόρο από την Τουρκία, από την Κωνσταντινούπολη. Αναμένουμε και εμείς είμαστε εδώ στο σπίτι να μας πούνε σε ποιο νοσοκομείο τελικά θα καταλήξει για να νοσηλευτεί εκεί και να γίνει και αφαίρεση του τραύματος από εκεί πέρα μέσα. Τι σας είπε η ίδια στις επικοινωνίες που είχατε? Ήταν σοκαρισμένη που όταν μιλήσαμε πρώτη φορά έκλαιγε, ήταν σε σοκ. Σοκαριστήκαμε και εμείς γιατί μας είπε ότι ήταν στο νοσοκομείο, βέβαια. Ήταν στο χώρο της έκρηξης, ας πούμε. Α, στην έκρηξη λέτε, ναι. Ναι, και είδε αυτά τα διαμελισμένα σώματα και το παιδάκι που σκοτώθηκε και ήταν σε σοκ. Τέλος πάντων, αφού σώθηκε το παιδί και δεν έχουμε τίποτα χειρότερο, όλα καλά. Η νοσηλεία θα γίνει πλέον εδώ στην Ελλάδα, στο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη από ό,τι ξέρουμε, ναι. Ξέρετε κι εσείς. Ναι, επικοινώνησε και ναι. Ο κύριος Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, ο άνθρωπος. Τρεις-τέσσερις φορές ο άνθρωπος και σήμερα μίλησε μαζί μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, καθώς και τον δικηγόρο, τον κύριο Αποστόλη Λίτρα, ο οποίος και αυτός ενημέρωσε τους πάντες εκεί και χειρίζεται την υπόθεση, καθώς και όλους τους ανθρώπους του προξενείου στην Κωνσταντινούπολη που ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα στο παιδί μου στο νοσοκομείο και μάλιστα ενημερώνανε και παρήχαν τα πάντα στο παιδί μου. Να είναι καλά οι άνθρωποι, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα προέχει να έρθει το παιδί εδώ να χειριστεί, να δούμε μην έχει καμιά επιπλοκή χτυπά ξύλο, να είμαστε κοντά στο παιδί και... Ευχαριστούμε και τον Θεό γιατί πρόκειται περί θαύματος, ας πούμε. Γιατί ήταν 6 μέτρα μακριά από την έκρηξη της βόμβας. Διάβασα και αυτά τα οποία είπατε και νωρίτερα, κύριε Δεπόλα, για το πώς προσπάθησαν ή ήθελαν, μάλλον έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις αυτή η ειδήση, ήθελαν να χρεώσουν το νοσοκομείο στην κόρη σας. Να πληρωθεί δηλαδή το νοσοκομείο από εκεί, η νοσηλεία. Το παιδί τη ρώτησε η πρόξενος, λέει, μας είπαν οι γιατροί μπορεί να φύγεις, λέει. Την κάνανε ένα ράμα εκεί στην τρύπα που έχαν αίμα, την κλείσανε και το θράσμα μέσα και την βάλανε το πόδι σε γύψο. Και λέει μπορεί να φύγει, λέει, να πάει στην Ελλάδα. Και λέει, κόνη, πώς θα φύγω, λέει, με το τραύμα μέσα, δεν μπορείτε να μου το βγάλετε. Α, δεν το βγάλαν καν. Δεν έκαναν καν την επέμβαση να το αφαιρέσουν. Όχι. Και... ενημερώσανε υπάλληλο της πρεσβείας εκεί του προξενείου ότι για να γίνει αυτή η εγχείρηση πρέπει να έρθει αναισιολόγος που θα κάνει την επισκληρίδιο, τον οποίο αναισιολόγο θα επιβαρθεί φυσικά οι ασθενείς, όπως και την νοσηλεία της, όπως και την εγχείρηση. Και τι να πω, έπαθα σοκ, ας πούμε. Λέω, είναι δυνατόν σε ξένη χώρα, ξένος υπήκος, τραυματίζεται από τρομοκρατική ενέργεια και ζητάνε και λεφτά. Έλεος, ρε παιδιά, έλεος. Ναι. Λέω, δεν θα κάνεις τίποτα, δεν θα σε πειράξουν. Ναι. Και εφόσον μας είπε και ο κύριος Πλεύρης ότι θα έρθει εδώ και θα αναλάβει η ελληνική πλευρά όλα τα έξοδα, ό,τι χρειάζεται το παιδί, λέω, δεν θα σε πειράξουν τίποτα. Σήκω και φύγω αυτή τη στιγμή. Πότε καταφέρατε, μετά το χτύπημα, πότε καταφέρατε και μιλήσατε με την κόρη σας, κύριε Δεπόλα? Την άλλη μέρα, ναι, γιατί. Ακούσαμε στην τηλεόραση για την έκρηξη και είπαν ότι δεν υπάρχουν Έλληνες τραυματίες. Σωστά. Και εμείς λίγο ησυχάσαμε. Και την άλλη μέρα
τι ώρα ήταν, 10, ξέρω εγώ. Δέχομαι ένα τηλεφώνημα από απόρριτο αριθμό, έγραφε απόρριτο, ήταν από τηλέφωνο της πρεσβείας. Και ακούω το παιδί μου να κλαίει, μπαμπά, είμαι στο νοσοκομείο, εδώ ήμουνα στην έκρηξη και πάθαμε σοκ. Γιατί το μυαλό μου πήγε σε διαμελισμένο πόδι, χέρι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Ναι, ναι, βέβαια. Πήγε το μυαλό σας στο χειρότερο, ναι. Καταλαβαίνω, κύριε Δεπόλα. Και είμαστε ένα χάλι από τότε. Περιμένουμε να έρθει το παιδί να το αγκαλιάσουμε εδώ πέρα, να δούμε τι γίνεται, να δούμε την αποκατάστασή του. Ναι. Και από ό,τι μας διαβεβαίωσε ο κύριος Πλεύρης, θα είναι οι καλύτεροι γιατροί. Δεν σας έχουν πει τι ώρα θα είναι στην Θεσσαλονίκη, τι ώρα θα φτάσει. 5-6. Να περάσουν γρήγορα αυτές οι ώρες, σας εύχομαι, κύριε Δεπόλα, από την καρδιά μου. Να είναι καλά το παιδί, να είναι γερή, να είναι δυνατή και γρήγορα όρθια, γρήγορα γερή. Να είστε καλά και εσείς καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά και εσείς δυνατός, κύριε Δεπόλα. Να είστε καλά. Ο πατέρας, κύριε Σκηγρή, της 39χρονης που τραυματίστηκε στην Κωνσταντινούπολη, ο κύριος Φώτης Δεπόλας ήταν κοντά μας.